Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Καλεσμένος μας είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλίας Βασίλης Γιαννόπουλος. Κύριε Γιαννόπουλε, γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κοντά σας, αλλά θέλω μία χάρη. Ναι, ναι. Δεν θα με λέτε κύριε Βασίλη. Βασίλη. Βασίλης Κέντος, στο ελληνικό. Θα μιλάμε στο ελληνικό. Ωραία. Θα ήθελα να σας κάνουμε κάποιες ερωτήσεις. Αρχικά, ποια είναι η σχέση σας με το φεστιβάλ και αν από μεριά σας το υποστηρίζετε? Κοίταξε να δεις. Η σχέση με το φεστιβάλ ξεκινάει το 2019 όταν ανέλαβα την Περιφερειάρχη Ηλίας και παράλληλα πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής. Άρα από τότε ξεκινάει αυτή η ειδική σχέση μέσα από αυτή την ιδιότητα. Η σχέση μου με το φεστιβάλ ξεκινάει πολύ παλαιότερα. Βέβαια εδώ μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το 1997 που ξεκίνησε το φεστιβάλ κινηματογράφου, ήταν την πρώτη του χρονιά. Τότε όντας μαθητής πρώτης λυκείου, δεν ήρθα από τότε σε επαφή μαζί του, δεν έτυχε να πληροφορηθώ, να μάθω για την έναρξη αυτού του γεγονότος. Στη συνέχεια μεσολάβησαν κάποια άλλα ζητήματα, όπως το 1999 δεν διεξήχθηκε φεστιβάλ εξαιτίας κάποιων προβλημάτων. Το 2000 πέρασα φοιτητής στην Κομωτινή, οπότε έχασα την επαφή μου και την απέκτησα στην ουσία το 2007 όταν επέστρεψα εδώ στον πύργο, στην πόλη μου, ως δικηγόρος, ως επαγγελματίας, και τότε ήρθα σε επαφή με το φεστιβάλ. Βέβαια, όχι με τη μορφή που έρχεστε εσείς, και πραγματικά το λέω, σας ζηλεύω, γιατί εγώ δεν είχα αυτή τη δυνατότητα. Η επαφή που απέκτησα το 7 ήταν ως ένας πολίτης που πήγαινα να δω μια ταινία που προβαλόταν κατά το χρονικό διάστημα αυτό. Θα θέλαμε να μας πείτε λίγα πράγματα για την εμπειρία σας από όταν αρχίσατε να έρχεστε σε επαφή, όπως μας είπατε πριν, μέχρι τώρα. Και αν θα θέλατε να αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό. Κοιτάξτε να δείτε. Από το 7 που ξεκίνησα να έχω στην ουσία την πρώτη μου επαφή με το φεστιβάλ, αμέσως αντιλήφθηκα ότι κάτι διαφορετικό γινόταν στην πόλη μας. Και το λέω αυτό γιατί κατά τη διάρκεια αυτή της μιας εβδομάδος, περίπου 10 ημέρες που ήταν το φεστιβάλ, έβλεπα την κοινωνία μας εδώ να διαφοροποιείται. Βλέπες κόσμο στην πλατεία, στα μαγαζιά, κόσμο, παιδιά, νέους, όχι μόνο από την περιοχή μας, αλλά και από όλη την Ελλάδα, αλλά και από όλο τον κόσμο. Αυτό σου δίνει μια άλλη αίσθηση, έχει μια άλλη δυναμική, αποκτά η πόλη με έναν πολυπολιτισμικό χαρακτήρα και σίγουρα ζωντάνευε. Γιατί όταν έβλεπα, πήγαινα στην πλατεία και έβλεπα νεαρά παιδιά, νεαρούς κινηματογραφιστές να γυρίζουν επί τα αυτοσχέδια βιντεάκια τους ή να κάνουν πλάκα μεταξύ τους, αυτό σου δημιουργεί μια πάρα πολύ όμορφη εικόνα. Αυτή είναι μια πρώτη αίσθηση που είχα τότε. Τώρα, επειδή πρέπει να αναφερθώ και στο σήμερα υπό αυτή την ιδιότητα, γιατί τώρα βλέπω το φεστιβάλ από μια άλλη οπτική γωνία, έχω αντιληφθεί ποιος είναι ο χαρακτήρας του και ποια είναι η δυναμική που έχει. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια, τα 25 χρόνια, το φεστιβάλ έχει καταφέρει να έχει φανατικούς φίλους και υποστηρικτές ένθερμους από όλο τον κόσμο. Αυτό θεωρώ ότι είναι η πιο σημαντική του παρακαταθήκη. Και φυσικά αυτή η προσπάθεια αγκαλιάζεται, συνεχίζει να αγκαλιάζεται. Να αγκαλιάζετε εσείς. Θα συνεχίσουν να την αγκαλιάζουν κάποια άλλα παιδιά αργότερα. Όλο αυτό έχει συνέχεια. Και είναι καλό σε αυτό το θεσμό, σε αυτή τη συνέχεια που πρέπει να υπάρχει, εμείς, εγώ. Εγώ σήμερα είμαι, αύριο μου δεν είμαι, θα είναι κάποιος άλλος. Άρα η αυτοδιοίκηση θα πρέπει να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και να την δυναμώσει. Πιστεύετε ότι η αυτοδιοίκηση θα μπορούσε ή να κάνει κάτι καλύτερο ώστε να προωθεί το φεστιβάλ ή το στηρίζει όσο θα έπρεπε, οικονομικά ή και πρακτικά ακόμα? Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Ποτέ δεν είναι αρκετό ότι κάνουμε. Θεωρώ ότι το φεστιβάλ έχει φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει όλοι μας, με πρώτα απ' όλα την αυτοδιοίκηση, να δώσει το κάτι παραπάνω. Είναι αυτό που έχουμε πει και το έχουμε συζητήσει και με τον Δημήτρη το Σπύρου. Έχει πιάσει ταβάνι. Το λέω με την καλή έννοια. Δεν είναι ότι έχει σταματήσει να αναπτύσσεται. Έχει φτάσει στο πικ της όλης του ενέργειας. Πρέπει λοιπόν να πάρει μια όθηση από εμάς. Αυτή η όθηση, πολύ σημαντική, μπορεί να γίνει μόνο εάν το φεστιβάλ αποκτήσει το δικό του σπίτι, τη δική του στέγη. Είναι ένα αίτημα, είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πολύ καιρό τώρα. Φέτος θεωρώ ότι είμαστε
στο τέλος αυτής της προσπάθειας. Δεν θέλω να σας πω όμως περισσότερα, επειδή το Σάββατο θα έχουμε μια ειδική εκδήλωση, μια ειδική παρουσίαση γι' αυτό. Το μόνο που θέλω να κρατήσετε είναι ότι είμαστε στο τέλος. Ότι πολύ σύντομα θα έχουμε εξελίξεις, ούτως ώστε να αποκτήσει το φεστιβάλ το δικό του σπίτι. Και στη συνέχεια, επειδή αυτό μετά αυτομάτως πάμε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο, θα χρειαστεί και μια μεγαλύτερη στήριξη σε οικονομικό επίπεδο. Η αυτοδιοίκηση είναι διατεθειμένη και πρέπει να το κάνει αυτό. Γενικά πιστεύετε ότι προωθείτε το φεστιβάλ όσο θα έπρεπε από τοπικές αρχές, από σχολεία, ή μήπως προσπαθούν να το εξαλείψουν χρόνο με το χρόνο? Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω ότι έχω αντιληφθεί να γίνεται κάτι τέτοιο. Σίγουρα όμως υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας που δεν έχει έρθει σε επαφή με το φεστιβάλ, δεν το γνωρίζει το φεστιβάλ, άρα δεν μπορεί να έχει και την σωστή εικόνα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, σίγουρα υπάρχουν κάποιοι συμπολίτες μας που ακούνε φεστιβάλ και σου λέει, εντάξει, δεν είναι και κάτι, τι είναι αυτό, ναι. Μια εβδομάδα. Το θεωρούν κάτι συνηθισμένο. Κάτι συνηθισμένο. Όμως, αυτός που το λέει αυτό το πράγμα, δεν έχει αντιληφθεί τι σημαίνει φεστιβάλ, γιατί δεν έχει έρθει σε επαφή μαζί του. Εδώ ακριβώς θεωρώ ότι είναι και το μεγάλο το στοίχημα και για το ίδιο το φεστιβάλ, για τα στελέχη του, για τον κόσμο του, αλλά και για τις πολιτικές αρχές, ούτως ώστε μέσα από την σωστή επικοινωνιακή διαχείριση του φεστιβάλ, του θεσμού του φεστιβάλ, αλλά και των δράσεων που αυτό αναπτύσσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, τέτοιους ανθρώπους να καταφέρει να τους προσελκύσει πληροφορώντας τους σωστά. Εσείς γενικά τα παιδιά σας που δεν ξέρω αν έχετε ή αν πρόκειται να αποκτήσετε, θα τα προωθούσατε να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο? Μιας και με ρωτάτε αυτό, έχω μία κόρη πρόσφατα, είναι ούτε καν ενός μηνός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Δεν σας κρύβω ότι θα ήταν κάτι που θα το ήθελα, γιατί πραγματικά εγώ, όπως σας προείπα, δεν το έζησα αυτό, δεν είχα τη δυνατότητα να μπω μέσα στο φεστιβάλ με αυτό τον τρόπο. Θα ήθελα λοιπόν τα παιδιά μου, αλλά ακόμα και τα παιδιά οικείων προσώπων μου, να έχουν αυτή τη δυνατότητα, γιατί σίγουρα μπορεί να γίνουν πολύ καλύτερα μέσα από αυτή τη διαδικασία, να αποκτήσουν τα απαραίτητα ερεθίσματα και προβληματισμούς για τη ζωή τους. Αλλά πέρα από αυτό, θεωρώ ότι με τη συμμετοχή κάποιου στο φεστιβάλ ενδυναμώνεται το φεστιβάλ, ενδυναμώνεται η πόλη μας και η περιοχή μας. Δεν κρύβω και το γεγονός ότι υπάρχουν οικογένειες οι οποίες, ξέρω εγώ, μπορεί ίσως να φοβούνται ή να μην θέλουν για δικούς τους προσωπικούς λόγους να αφήσουν τα παιδιά τους να συμμετάσχουν σε κάτι τέτοιο. Πιστεύετε ότι θα μπορούσε οι δημοτικές αρχές να βοηθήσουν στην ενημέρωση των γονέων, οι οποίοι λόγω ηλικίας ή λόγω απειρίας μπορεί να μην είχαν τη δυνατότητα να το γνωρίσουν, ώστε να αφήσουν και τα παιδιά τους να εξελιχθούν μέσα σε κάτι τέτοιο? Πολύ ωραία ερώτηση και πολύ μεγάλο θέμα προς συζήτηση, γιατί μου δίνεις την ευκαιρία να πω το εξής, ότι το φεστιβάλ πολλά χρόνια τώρα, δεν είναι φέτος ή πέρυσι, πολλά χρόνια τώρα βάζει στο τραπέζι προς συζήτηση θέματα πολύ πολύ σημαντικά, θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, θέματα που απασχολούν όλους μας, όπως είναι το προσφυγικό, το μεταναστευτικό, ζητήματα που αφορούν παιδική κακοποίηση, τράφικινγκ και ένα σωρό άλλα θέματα που είναι πολύ σοβαρά για την εποχή μας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία δίνει τα ερεθίσματα σε αυτούς που το παρακολουθούν, σε αυτούς που το βλέπουν, ούτως ώστε να μπορέσουν να έχουν άποψη επί των θεμάτων αυτών. Δυστυχώς όμως υπάρχει αυτό που ανέφερες. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις γονέων που αυτά τα θέματα τα αντιμετωπίζουν ως ταμπού και θεωρούν ότι αν το παιδί τους πάει να παρακολουθήσει μία ταινία η οποία έχει ως κύριο θέμα την παιδική κακοποίηση, ότι αυτομάτως γίνεται κάτι κακό για το παιδί. Δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ότι μέσα από αυτή τη διαδικασία το παιδί προετοιμάζεται, είναι, αν θέλεις να το πω, πιο υποψιασμένο, ούτως ώστε να μπορεί να προφυλαχτεί από τέτοια φαινόμενα. Αυτό, επιτρέψτε μου παιδιά, να πω ότι δεν είναι μόνο θέμα της δημοτικής αρχής ή της περιφερειακής για να αλλάξει αυτή την κατάσταση. Εδώ είναι η ευθύνη της κοινωνίας μας. Είναι η ευθύνη της εκπαιδευτικής κοινότητας.
Μέσα από αυτές τις διαδικασίες θα πρέπει να υπάρξει η σωστή πληροφόρηση των ανθρώπων και φυσικά η σωστή ευαισθητοποίησή τους. Δεν είναι ταμπού αυτά τα θέματα. Αυτά τα θέματα πρέπει να τα κοιτάμε κατάματα, να αναζητούμε λύσεις μέσα από τη σωστή πληροφόρηση και την ευαισθητοποίηση. Αυτά είχα να σας ρωτήσω από μέρους μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και σας ρωτήσαμε και μας απαντήσατε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν σας κρύβω ότι κάθε χρόνο είναι κάτι το οποίο περιμένω, αυτή η συνέντευξη. Το 2021 δεν έγινε λόγω COVID, ναι. Έγινε όμως άλλες χρονιές. Ελπίζουμε να ευχαριστηθήκατε και εσείς τη συνάντηση μαζί μας και να βοηθάτε από μέρους σας όσο μπορείτε το φεστιβάλ και να το στηρίζετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας.